Καλημέρα σας καταρχήν. Το είπα και κατά την τελευταία επίσκεψη που πραγματοποίησα εδώ στην Λέσβο πριν από λίγους μήνες και θα ήθελα να το επαναλάβω. Πρώτα απ' όλα να εκφράσουμε τα συγχαρητήριά μας και το δημόσιο έπαινο στους κατοίκους των νησιών, στις ευρωπαϊκές αλλά και στις ελληνικές αρχές που συντονίζουν τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, αλλά βέβαια και τους εμπειρογνώμονες και τα στελέχη από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και τα κράτη-μέλη. Βεβαίως, τα μέλη των ΜΚΟ, του UNHCR, του IOM, της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής, του ΕΑΡ. Θα ήθελα και μια ακόμα φορά να πω ότι δεν μπορεί ένα νησί ή ακόμα και ένα κράτος να αντιμετωπίζει μόνο του την τεράστια αυτή πίεση. Η προσφυγική κρίση κατέδειξε την ανάγκη μιας συλλογικής ευρωπαϊκής απάντησης. Γι' αυτό και σήμερα εδώ, μαζί με τον Προεδρεύοντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Υπουργό Εσωτερικών της Μάλτας και πολύ καλό μου φίλο, τον κύριο Καρμέλο Αμπέλα, αποφασίσαμε να έρθουμε στην Λέσβο για να διαπιστώσουμε την πρόοδο ένα χρόνο μετά την έναρξη ισχύως της δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Μαζί μας και ο Υπουργός Μετανάστευσης της Ελλάδος, ο κύριος Μουζάλας, τον οποίο θα ήθελα δημόσια να ευχαριστήσω για την σημαντική δουλειά που έχει κάνει όλο αυτόν τον καιρό κάτω από ιδιαίτερα αντίξωες και δύσκολες συνθήκες, για να μπορέσουμε σήμερα να δούμε την εντυπωσιακή αυτή βελτίωση των υποδομών στο νησί της Λέσβο. Αναφέρθηκα πρωτήτερα στην δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η δήλωση αυτή δεν πρέπει να επηρεαστεί από το κλίμα των ημερών και να συνεχίσει να εφαρμόζεται σε όλες τις πτυχές. Απόδειξη της επιτυχούς εφαρμογής αυτής της κοινή δήλωσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία είναι η σύγκριση με την κατάσταση που κυριαρχούσε πέρυσι, όταν περίπου 10.000 μετανάστες καθημερινά διέσχιζαν το Αιγαίο, αντί για τον μέσο όρο περίπου 40 με 50 άτομα που φτάνουν αυτές τις ημέρες. Από την άλλη μεριά, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, οι απώλειες ζώων έχουν μειωθεί κατακόρυφα. Και εδώ ακριβώς είναι ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει η νέα Frontex, η Ευρωπαϊκή Συνοριοκτοφυλακή. Πραγματικά σώζει ζωές. Και αυτή ήταν πάντοτε η προτεραιότητά μας. Θυμίζω επίσης ότι η τελευταία μου επίσκεψη εδώ στη Λέσβο ήταν μετά το ισχυρό, πρωτόγνωρο κύμα κακοκαιρίας που έφερε στην επιφάνεια λειτουργικές αλλά και οργανωτικές αδυναμίες, οι οποίες σε σύντομο χρονικό διάστημα πλέον ξεπερνιά. Με ικανοποίηση λοιπόν σήμερα διεπίστωσα πρόοδο σε ό,τι αφορά την ενίσχυση και την αναβάθμιση των υποδομών στα κέντρα χάρη στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση αλλά και στην σκληρή δουλειά που όλοι οι συντελεστές έκαναν εδώ. Η χωρητικότητα του ΚΑΡΑΤΕΠΕ έχει αυξηθεί και πλέον το κέντρο μπορεί να φιλοξενήσει σημαντικά περισσότερους ανθρώπους και βέβαια κάτω από αισθητά καλύτερες συνθήκες. Οι εγκαταστάσεις στην Μόρια έχουν επίσης αναβαθμιστεί και το έργο αυτό θα συνεχιστεί. Ταυτόχρονα, οι πιο ευάλωτες ομάδες έχουν μεταφερθεί στην υπηρετική χώρα. Όπως έχουμε πει, η δημιουργία κλειστών κέντρων υποδοχής θα συμβάλλει στην αύξηση των ρυθμών επιστροφής
κυρίως των παράτυπων μεταναστών. Αυτό είχα την ευκαιρία να το συζητήσω πρόσφατα και με τους δημάρχους των νησιών μας. Ταυτόχρονα, ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός ασφάλειας στα νησιά. Ο συνδυασμός των δράσεων αυτών έχει συμβάλει στη σημαντική βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης των μεταναστών. Γνωρίζω πολύ καλά, το γνωρίζουμε όλοι, ότι οι τοπικές οικονομίες βρίσκονται υπό πίεση. Γι' αυτό το λόγο προσπαθήσαμε και πετύχαμε τη συνέχιση του πιλωτικού προγράμματος έκδοσης θεωρήσεων στα σύνορα 7 ελληνικών νησιών. Θυμίζω εδώ ότι ήμουν τότε Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, όταν είχα αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία και η οποία, όπως είπα, πρωτέρα συνεχίζεται, και θα ήθελα να σημειώσω εδώ πόσο ενεργή ήταν η δραστηριότητα του Υπουργού κυρίου Μουζάλα και όλων των συντελεστών και των ιδίων των παραγόντων των νησιών και των δημάρχων, ώστε να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Εύχομαι να συνεχιστεί και στο μέλλον. Και συνεχίζουμε αυτή τη συνεργασία με όλες τις ελληνικές αρχές για την επιτάχυνση, πέραν αυτών που σας είπα, και των διαδικασιών ασύλου. Διεπίστωσα δε ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός εμπειρογνωμόνων της ΕΑΤΣΟ στα νησιά. Ο Υπουργός, κύριος Καρμέλο Αμπέλα, και εγώ σήμερα κάνουμε έκκληση προς όλα τα κράτη-μέλη να εκπληρώσουν το συντομότερο δυνατόν τις δεσμεύσεις τους. Ξανά σήμερα, από αυτήν την ακριτική γωνιά της Ευρώπης, απευθύνω μήνυμα προς όλα τα κράτη-μέλη να επιδείξουν αλληλεγγύη και να συμβάλλουν ουσιαστικά στην συνολική αντιμετώπιση αυτής της πρωτόγνωρης κρίσης που ακόμα συνεχίζεται. Μιας κρίσης που περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη δοκιμάζει τη συνοχή, τις αντοχές, αλλά και το ίδιο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Τέλος, θέλω να τονίσω ότι τα νησιά και οι κάτοικοί τους, όπως είχα και πάλι την ευκαιρία να πω στις Βρυξέλλες κατά την συνάντηση με τους 5 δημάρχους, θα έχουν την αμέριστη στήριξή μας. Θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλους για αυτή την εντυπωσιακή θετική εξέλιξη που καταγράψαμε και διαπιστώσαμε εδώ, και για μία ακόμα φορά να διαβεβαιώσω την ελληνική κυβέρνηση, τις δημοτικές αρχές, τις περιφερειακές αρχές, αλλά κυρίως τους κατοίκους αυτών των νησιών, ότι θα είμαστε στο πλευρό τους και στο μέλλον. Αλλά και προς όλους αυτούς τους δυστυχείς ανθρώπους που επέλεξαν αυτόν τον δύσκολο και επικίνδυνο δρόμο διαφυγής και που σήμερα είχα την ευκαιρία να επικοινωνήσω και άμεσα να συνομιλήσω μαζί τους για να διαπιστώσω ότι ναι, μεν από τη μια μεριά περιμένουν να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες, απ' την άλλη μεριά αισθάνονται ότι είναι σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και πολιτισμού, κάτι που αντανακλάται από την όλη διαχείριση του ζητήματος αυτού στα νησιά, αλλά και σε άλλες χώρες όπως η Ιταλία, όπου τα πράγματα έχουν πλέον εντυπωσιακά βελτιωθεί. Ήθελα τώρα να παρακαλέσω τον Προεδρεύοντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Υπουργών Εσωτερικών, τον κύριο Καρμέλο Αμπέλα, να πάρει το λόγο, και πρέπει να σημειώσω ότι και ο ίδιος προσωπικά έχει ζήσει τέτοιες εμπειρίες. Είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ την Μάλτα και να μοιραστώ ιδιαίτερα συγκινητικές και δραματικές στιγμές μαζί του πριν από ένα χρόνο. Γιατί και η Μάλτα ήταν από τις χώρες της πρώτης γραμμής που άνοιξαν οι κάτοικοι και οι αρχές τις καρδιές τους και τις πόρτες τους στους πρόσφυγες, αλλά από την άλλη μεριά δέχτηκαν μια επίσης δυσανάλογη για τις δυνατότητες του ίδιου του νησιού και του μικρού αυτού κράτους αντοχές. Τον ευχαριστώ που είναι σήμερα κοντά μου σε αυτή την επίσκεψη και τον παρακαλώ να πάρει το λόγο.